Το βλέπεις αυτό? Ναι, το βλέπω. Το βλέπω. Είναι ότι τα τελευταία χρόνια στο θέατρο υπάρχει σημαντική αύξηση του ποσοστού των νέων. Σημαντική όμως. Και δουλεύουν πάρα πολύ κάποιες καλές παραστάσεις. Δεν πιστεύω ότι το θέατρο περνάει τόσο δύσκολες μέρες όσο λένε. Επίσης το σινεμά, αν φύγει, αυτό το ξέρουμε. Άρχισαν παλιούρες και σχηματίζονται μπροστά στα ταμεία των κινηματογράφων, έτσι. Η τηλεόραση έχει τηλεθέαση. Στα καλά πράγματα έχει πάντα. Απλώς τα καλά πράγματα είναι πιο σπάνια. Τα λεφτά που δίνουν για καλά πράγματα είναι πιο σπάνια. Ναι, έχουμε περικοπές εδώ. Έχουμε περικοπές κονδυλίων. Επομένως, για καλές σειρές στην τηλεόραση, για κινηματογράφο. Αλήθεια, γιατί κατά τη γνώμη σου δεν έχουμε καθόλου κινηματογράφο στην Ελλάδα? Γιατί δεν βλέπουμε κάτι καινούριο, δεν βλέπουμε είναι κάτι γνωστό, καλό. Είναι γνωστό. Ήταν μια εποχή που έχασε λίγο τον μπούσουλα, τον προσανατολισμό. Ήταν η εποχή του να χωνέψουν αυτά που απ' έξω ήταν κεκτημένα. Δηλαδή, ο Ευρωπαϊκός και ο Αμερικάνικος είχαν χρόνια μπροστά. Ώστε να τα χωνέψουμε, εμείς περάσαμε μια κρίση. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τελευταία αρχίζουν και γίνονται πολύ καλές ταινίες. Είναι δηλαδή κάποια πενταετία τώρα που φαίνεται ότι θα συνέλθει το ελληνικό σινεμά. Είμαι σίγουρη. Είπες προηγουμένως ότι είναι υπερβολή να λέμε ότι το θέατρο πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και ότι περνάει πάρα πολύ άσχημα. Δεν είναι αλήθεια καθόλου. Δεν είναι υπερβολή. Δεν είναι αλήθεια. Πάει καλά, δηλαδή. Τα ταμεία γεμίζουν. Μα είναι πάρα πολύ η θίαση. Και είναι φυσικό να πάνε καλά οι λίγοι και αυτοί που έχουν καλές παραστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουν όλοι καλά. Δηλαδή, τι περιμένουμε, δηλαδή. Όταν ο καθένας κάνει θίασο με το παραμικρό, με την παραμικρή επιτυχία, κάνει θίασο και δεν έχει πώς να τον επανδρώσει, γιατί οι πρωταγωνιστές έχουν διασκορπιστεί. Και είναι έχουν φυσικό. Γίνει περισσότεροι θειασάρχες. Είναι πολύ θειασάρχες πια. Ή συνεταίροι σε θεατρικές επιχειρήσεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, πώς περιμένουμε να πάνε όλοι καλά? Πάνε όμως καλά οι σοβαρές παραστάσεις. Σοβαρές, όχι με την έννοια της σοβαρφάνειας. Ενώ είτε εντός κέντρου είτε εκτός, οι παραστάσεις που έχουν κάτι να πούνε σίγουρα πάνε καλά. Αληθεύει ότι δεν σ' αρέσουν οι κωμωδίες και ότι προτιμάς τους δραματικούς ρόλους? Ότι είναι μέσα στο πετσί σου περισσότερο? Κωμωδία το δράμα. Μου αρέσει να τη βλέπω. Τη θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο θέατρο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το αμφισβητώ. Απλώς δεν μου κάνει τόσο πολύ κέφι να την παίζω όσο το δράμα. Είναι θέμα προτίμηση. Γιατί? Είναι ο ψυχισμός σου, θα έλεγες, ναι, ότι ρέπει προς τους δραματικούς ρόλους? Είναι λίγο πιο blues, ναι. Και όμως λέει ότι είσαι χαρούμενος άνθρωπος, είσαι αλέγκρος τύπος. Ναι, στις κοινωνικές μου επαφές είμαι αρκετά ανοιχτή. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό το ψάξιμο έτσι βασίζεται πάνω στο προσωπικό βάσανο, πιστεύω. Δηλαδή, η δημιουργία, δεν ξέρω, έχει μια ειδονή να βασίζεται πάνω στις δύσκολες, στις άσχημες στιγμές, στον πόνο, στη μοναξιά, στο πάθος, Εκεί νομίζω ότι υπάρχει, ας πούμε, η τέλεια ερμηνεία, ότι μπορεί να πλησιάσεις την τέλεια ερμηνεία, ένας τοπιός, δηλαδή. Δεν είναι θέμα που θα την πλησιάσεις, μπορεί κάλλιστα να την πλησιάσει μια κωμωδία. Υπάρχουν αποδείξεις αυτού που λέω, τεράστιοι ηθοποιοί. Απλώς το άλλο είναι μεγαλύτερη, δηλαδή τα βιώματα που έχουμε είναι ατέλειωτα πάνω στη μεριά την blues που λέω εγώ, της ζωής. Και ίσως μας αρέσει να τα ψάχνουμε. Τους ίσως τα ξορκίζουμε και λίγο έτσι. Τους μαθητές σου στη σχολή που διδάσκεις σε μια σχολή, του κ. Φωτιάδη. Ναι, ναι. Τους πρόχνεις, θα έλεγε κανείς, περισσότερο προς το δράμα? Όχι, δεν σπρώχνω τίποτα. Δηλαδή, αυτά τα λάθη τα αποφεύγω. Όταν βλέπεις ένα ταλέντο που μυρίζει ότι πάει προς την κωμωδία. Σαφώς, το αφήνεις και πηγαίνει κανονικά προς την κωμωδία. Σαφώς. Και βλέπουν πόσο πολύ δύσκολο είναι, πόσο δύσκολο είδος είναι η κωμωδία. Δηλαδή, και υπάρχει και τεράστιο άγχος, γιατί είναι γνωστό αυτό, ότι ο ηθοποιός όταν περιμένει να γελάσει το κοινό, επειδή ακούγεται το γέλιο, είναι μια απόδειξη, μια επιβεβαίωση, και δεν έρχεται το γέλιο, περνάει τεράστιο λούκι. Ενώ η συγκίνηση, επειδή είναι βουβή, μπορεί και να νομίζει ότι έχει συγκινήσει τον κόσμο. Δεν είναι ανάγκη να φανεί. Είναι πιο άνετος όταν παίζει δράμα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ακούσει μύθι, ας πούμε. Η τηλεόραση ψυχαγωγεί τον κόσμο στην Ελλάδα ή νομίζει ότι τον ψυχαγωγεί? Είναι ένα ερώτημα. Η τηλεόραση. Είναι ένα ερώτημα. Η τηλεόραση νομίζει πολλά. Η τηλεόραση νομίζει πολλά, νομίζει ότι καλύπτει παντού. Ενώ στην πραγματικότητα πιστεύεις ότι αφήνει ακάλυπτα πολλά πράγματα? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει προσφορά και ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και αποχάβνωσης και ηλιθιοποίησης, να το πω έτσι με μια λέξη που μου έρχεται τώρα. Και αποβλάκωσης. Και αποβλάκωσης. Από εκεί και πέρα. Θα ήθελα όμως να μείνουμε στο κομμάτι. Από εκεί και πέρα διαλέγεις και παίρνεις. Ναι, άλλωστε γι' αυτό υπάρχει το ζάπινγκ. Διαλέγεις και παίρνεις και ευτυχώς. Τόσα κανάλια. Ευτυχώς η προσφορά είναι μεγάλη. Ευτυχώς. Πες μου κάτι, να μείνουμε στο κομμάτι το δικό σου. Απολυμβάνεις ψυχαγωγίες.
νομίζω ότι οι σειρές είναι καλές στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί εδώ θα έλεγα ότι έχουμε αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Να μην βάλουμε την ψυχαγωγία μόνο στο γέλιο. Να τη βάλουμε. Ναι, ευρύτερα, σε ένα ευρύτερο πεδίο. Ναι. Ας πούμε τη ζώνη που κανείς θέλει να χαλαρώσει και να δει κάτι και όχι τα talk show κλπ. Σε αυτή την περιοχή είπα και πριν ότι τα κονδύλια έχουν μειωθεί γιατί η διαφήμιση έχει μοιραστεί. Η διαφήμιση τρέφει τους παραγωγούς, τα κανάλια. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αφού είναι τόσα τα κανάλια, η διαφήμιση χωρίστηκε. Λοιπόν, τα λεφτά είναι λιγότερα. Μικρότερα τα κομμάτια του κέικ. Μικρότερα τα κομμάτια. Επομένως, ο παραγωγός θέλει να κάνει, δεν του περισσεύουν λεφτά, θέλει να κάνει μία καλή σειρά και πέντε πατάτες. Να υπάρχει το πρόγραμμα. Και επομένως έχουμε πήξει τις πατάτες, παιδί μου. Έτσι. Ανοίγεις δηλαδή τη τηλεόραση και βλέπεις πολλές πατάτες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είσαι φεμινίστρια? Με την έννοια του πανό, όχι. Με την έννοια της πάλης... Δεν έχεις πάρει μέρος σε εκδηλώσεις όχι, φεμινιστικών μία φορά ομάδων ή οργανώσεων? Όχι. Μία φορά μόνο που χρειάστηκε να κάνω μια δήλωση που λιγάκι ξεσήκωσε την εισαγγελία κλπ. Ήταν μια κίνηση τότε πριν νομιμοποιηθούν οι εκτρώσεις που επειδή είχαν υπογράψει ορισμένες γυναίκες, διάλεξαν πέντε επώνυμες και ο εισαγγελέας τους έκανε δίωξη. Και τότε, εκείνη τη νύχτα, πριν πάμε να απολογηθούμε να γίνει τον μπάχαλο. Εσύ ήσουν υπέρ των εκτρώσεων, υπέρ της νομιμοποίησης των εκτρώσεων. Ναι, και έγινε εκείνη τη νύχτα. Και ασκήθηκε δίωξη εναντίον σου. Ναι, ναι, ήταν η... που πέρασε ήταν, το νομοσχέδιο. Ήταν μια νύχτα μπάχαλο. Ναι, ήταν μια νύχτα, ας πούμε. Πώς τη θυμάσαι, και καλά επαναστατική. Τι έγινε εκείνη τη νύχτα? Τίποτα. Ήταν μια νύχτα κινητοποίησης πολιτικής, ας πούμε. Και... πάντως, φεμινίστρια με την έννοια του αγώνα, όχι γιατί δεν μου είχε λείψει ποτέ η ισοτιμία. Δηλαδή δεν αισθάνθηκα ποτέ αδικημένη. Από την άλλη μεριά, ξέρω πως ο χώρος μας είναι ένα μικρό δείγμα και καθόλου δεν αντιπροσωπεύει το έξω από την Αθήνα. Και ξέρω ότι υπάρχει. Η γυναίκα είναι πίσω. Υπάρχει αυτή η ανισότητα. Τελικά είμαστε ανδροκρατούμενη κοινωνία ή αυτό είναι ένας μύθος? Είμαστε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που εκφράζουν τη γνώμη τους στα κανάλια, δηλαδή οι εντός ή εκτός εισαγωγικών επώνυμοι, είναι αυτοί που ζουν στον πιο απελευθερωμένο κύκλο. Έχω την εντύπωση ότι δεν βλέπουμε όλοι καθαρά. Λέμε πια ισότητα, λίμωνο, πια καταπίεση τώρα. Και δεν βλέπεις ότι λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο είναι αλλού το πράγμα. Είναι σαφώς ανισότητα. Υπάρχει μια ανισότητα. Ναι, αλλά εδώ λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εδώ είναι το κέντρο. Εδώ λαμβάνονται, αλλά πού εφαρμόζονται? Εδώ είναι η υδροκέφαλη πόλη. Πού εφαρμόζονται? Και εδώ είναι και όλη η Ελλάδα, ρε παιδί μου. 6-7 εκατομμύρια κοντεύουμε να γίνουμε εδώ. Η ανδροκρατία σαφώς υπάρχει. Σαφώς υπάρχει. Όχι όμως στο σπίτι σου, έτσι, στο σπίτι σου είσαι εξισότιμη σχέση με τον άντρα σου, μαθαίνω ότι τον αγαπάς πολύ, σε αγαπάει πολύ. Ίσως μπορώ εδώ να πω γιατί δεν είμαι φεμινίστρια με τον όρο που ξέρουμε. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι δύο ρόλοι να είναι στη θέση τους. Το θεωρώ πάρα πολύ ερωτικό, για να μην πω σεξουαλικό, μην το ειδικεύσω, πολύ ερωτικό παιχνίδι να είναι οι ρόλοι στη θέση τους. Δηλαδή δεν είμαι ο τύπος που... Θα ήθελε, ακόμα και αν μπορούσε, να επιβληθεί εντελώς. Δεν θα ήθελα. Είσαι τακτοποιημένος άνθρωπος, συγκροτημένος. Δηλαδή τίποτα, με την έννοια... ψάχνομαι, δεν είμαι συγκροτημένος. Ψάχνεσαι ακόμη. Κάτσε βρε Πέμι μου, κάτσε βρε Πέμι μου που ψάχνεσαι. Αριστούχος του Εθνικού Θεάτρου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αριστούχος ηθοποιός. Με επιτυχημένη καριέρα 14-15 χρόνια στο θέατρο. Πολύ καλή στην οικογένειά της. Καταφέρνεις και ισορροπείς καταστάσεις που άλλοι που μπαίνουν στο κύκλωμα της δημοσιότητας, που γίνονται επώνυμοι, που είναι πρόσωπα δημόσια, δεν το καταφέρνουν. Είναι πολύ δύσκολο να τα ισορροπείς. Έτσι, είναι εσύ δύσκολο, πρέπει να έχεις κάποια μαγική ότι... συνταγή, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω ότι. Ή έχεις από την άλλη πλευρά έναν άνθρωπο. Ο άντρας πρέπει να είναι, ας πούμε, λαμπρός άνθρωπος, χρυσός άνθρωπος και ισορροπιστής κι αυτός. Εξαιρετικά ισορροπημένος. Εξαιρετικά ισορροπημένος άνθρωπος. Είναι κανονικός άνθρωπος, δηλαδή. Δεν είναι καλλιτέχνης. Δεν είναι καλλιτέχνης. Δηλαδή οι καλλιτέχνες είναι ανισόρροποι, δημοσιογράφοι, ναι, καλλιτέχνες και άλλα ύποπτα υποκείμενα. Και δεν θα πιστέψω καθόλου το αντίθετο. Είναι κάτι εξοχή. Όχι, θέλω να πω ότι επειδή η ισορροπία είναι δύσκολη, γι' αυτό και είπα ότι ψάχνουμε. Δηλαδή κάθε μέρα μπαίνουν θεματάκια που πρέπει να τα λύσεις. Ναι, αλλά τα λύνεις και τα τακτοποιείς, αυτό βλέπω εγώ. Τακτοποιείς αυτά που θέλεις. Είτε αυτά είναι στο ρόλο σαν γυναίκα μέσα στην κοινωνία, είτε στο ρόλο σου σε επαγγελματία μέσα στο θέατρο. Ξέρεις τι πιστεύω. Δεν είναι τόσο πολύ δύσκολο, αρκεί να νετάρεις στο τι δεν θέλεις. Εκεί είναι το όριο. Δηλαδή, το τι θέλω μπορεί λίγο πολύ να έχει μια ελαστικότητα. Να πω αυτό τώρα γιατί να το κάνω, τέλος πάντων βρίσκω δύο λόγους. Εκείνο μήπως... Αλλά το τι δεν θέλω, όταν είναι σαφές, σου δίνει μια ασφάλεια. Σου δίνει μια ασφάλεια. Δηλαδή και στο επίπεδο δουλειάς
και στο επίπεδο προσωπικής ζωής και στο επίπεδο δημοσιότητας. Εκείνο που νομίζω ταλαιπωρεί τον κόσμο που βγαίνει στο επάγγελμα, που βγαίνει μπροστά στις κάμερες, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι στο χώρο μας, στη show business, αυτό που ταλαιπωρεί είναι ότι δεν έχουν αποφασίσει πού είναι τα όρια τους. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι θα μπορούσα να φερθώ μόνο έτσι. Ξέρω ότι το τίμημα για το παραπάνω δεν θα μπορούσα να το πληρώσω. Δηλαδή, ξέρω τα όρια μου, αυτό είναι. Μετράς το αντίκρισμα πάντα. Ναι, ναι. Μετράω το τίμημα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν είναι πολύ, δύσκολο, αρκεί να το καταλάβεις. Αυτή τη στιγμή θα ήθελες να αποκαλύψεις τι είναι εκείνο που θέλεις, αλλά το μετράς αυτή τη στιγμή. Δεν το προχωρείς δηλαδή, γιατί το μετράς σε αντίκρισμα. Θέλεις να δουλέψεις περισσότερο στη τηλεόραση, θα ήθελες μια καριέρα στο εξωτερικό. Είναι μια δουλειά που... Θα ήθελες... Α, ναι. Είναι δύο πράγματα. Κάπου ακουμπήσαμε, κάπου ακουμπήσαμε. Βεβαίως είναι ένα άνοιγμα στο εξωτερικό, που μου προσφέρθηκε το καλοκαίρι, αλλά το ανέβαλα, ελπίζω να μην το ματέωσα, το ανέβαλα γιατί έπρεπε να παίξω στο θέατρο. Γιατί εκλήθην δηλαδή να βοηθήσω. Αλλιώς δεν θα έπαιρνα. Πες μας νέα. Τι έγινε ακριβώς? Τίποτα. Ανέβαλα κάποια ραντεβού στην Αμερική που ήταν πολύ σπουδαία. Ελπίζω να κάποια στιγμή να. Ελπίζω η τύχη να βοηθήσει. Υπάρχει αυτό το άνοιγμα προς τα εκεί. Η τύχη να βοηθήσει, να πας στην Αμερική. Ναι, ναι, υπάρχει ένα άνοιγμα τέλος πάντων. Η κουβέντα γύρω από τι περιστρέφεται, κάποιες ταινίες. Ναι, ναι, κάποιες, ναι, ναι, κάποιες παραγωγές. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Αυτό από τη μια. Απ' την άλλη, αυτό που θέλω και έχω προγραμματίσει και δεν έχει ακόμα συζητηθεί, το λέω τώρα. Είναι μία μουσική δουλειά, δηλαδή σαν καμπαρέ που θα γίνει το χειμώνα, παράλληλα με το θέατρο, με τα μεσονύκτιο, κάποιες μέρες. Και είναι ένα πράγμα που πολύ αγαπάω, πολύ φοβάμαι, το σκέφτομαι, αλλά θα το κάνω μάλλον. Πες μας περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Σκέφτεσαι... Πάντα σαν ηθοποιός. Πάντα, όχι, ποτέ, ναι, με άλλο τίτλο, προς Θεού. Θέατρο. Θα γίνει να δουλέψεις σε κάποιο έτσι βαριετέ, καμπαρέ. Όχι, το σχήμα του είναι σαν one woman show, ας πούμε. Ένας ηθοποιός που τραγουδάει, χορεύει και λέει κάποιους στίχους ερωτικούς. Τέλος πάντων, είναι ένα πράγμα που πάρα πολύ έχω αγαπήσει. Το σχεδιάζουμε 3 χρόνια με το Θανάση τον Νικόπουλο, το συνθέτη. Και έχει πάρει σχήμα, μορφή. Έχει βρεθεί παραγωγός, έχουν κλείσει για κάποιες συγκεκριμένες παραστάσεις. Ουσιαστικά θα είσαι μόνη σου, ε? Ναι. Μόνη σου. Ναι. Έτσι. Ναι.